Έχω ξεμείνει από ιδέες για intro. Έχω εγώ ιδέα για intro. Τι? Να αυτοκτονήσεις. Θα πάρω τη monetize να αυτοκτονήσω. Θα πάρεις τη monetize από τα σημερινά σχόλια έτσι κι αλλιώς. Σωστός. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είπα πολύ απλά να μου πείτε τι σας ξενερώνει. Εγώ νιώθω ότι το σημερινό επεισόδιο θα με ξενερώσει. Όταν βλέπω τσόντες και με παίρνει τηλέφωνο η γιαγιά μου. Να το demonetize από το πρώτο σχόλιο. Η ορθογραφία κάποιων comments. Και ο κορονοϊός. Όταν έχω κόμενες, λεφτά, ακριβά αυτοκίνητα και respect. Και μετά ξυπνάω. Με ξενερώνει πολύ, μα πάρα πολύ το διαβάστηκε. Έλεος ρε, τι διαβάστηκε. Έσχος να πούμε στο πιστές. Άντε από κύριε. Κύριος, θα πάμε εκδρομή σήμερα. Μαθητές. Ναι ρε μαλάκα. Κύριος, στο μουσείο. Όταν κάθομαι σαν τον μαλάκα να γράφω comments στον Τούτσα, ξέροντας ότι δεν θα με βάλει στο επόμενο του βίντεο. Τώρα πόσο μαλάκας νιώθεις. Όταν σε ένα YouTube βίντεο κάποιος γράφει στα σχόλια το λεπτό και δευτερόλεπτο του βίντεο που έχει πλάκα και το πατάς και σε παίρνει στο τέλος του βίντεο. Εγώ γελάω κάθε φορά, δεν ξέρω γιατί, το πατάω και με παίρνει στο τέλος και γελάω σε φάση τη μαλάκας. Είναι καλό τρολ. Τι εννοείς, είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μέρα, μπερδεύτηκα. Έβλεπα αυτό το σχόλιο και σκεφτόμουν... What? Και μετά κατάλαβα ότι ο συγκεκριμένος μπέρδεψε την λέξη ξενερώνει με ξημερώνει. Δεν σε ρώτησα τι σε ξημερώνει. Ρώτησα τι σε ξενερώνει. Δεν είμαι μέρα. Γιατί οι μέρες ξημερώνουν. Είναι το μόνο λογικό που σκέφτηκα. Όταν ανοίγεις κουτιά από παγωτό και έχει μέσα ρεβίθια. Μπράβο, μπράβο LT Gaming για το σχόλιο σου. Ένα subscribe βρε παιδιά. Όταν ανοίγω το ψείο και έχει μόνο κονσέρβες του 2017 και η μάνα μου έτσι κάνει, δεν δέχεται να τα πετάει. Πέτα το! Έχει ζεστό νερό στο μπάνιο? Ναι έχει, πες. Καμώ το κέρατο μου, είπε ότι έχει ζεστό νερό, φτιάουλε. Με ξενερώνει όταν η γιαγιά μου παίρνει έναν καινούριο flip phone και θέλει να μάθει πως ανοίγει. Το βάλα αυτό γιατί γελούσα με τη σκέψη πως η γιαγιά δεν ξέρει πως ανοίγει το flip phone. What the fuck? Με ξενέρωσε όταν άκουσα το γαμάτο beat από τη διαφήμιση, αλλά μετά άκουσα τη φωνή σου. Λες μαλακίες γιατί μπαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Εντάξει, τα πατατάκια που είναι 65% αέρας και μόνο 35% πατατάκια. Αυτό καλό είναι. Υπάρχουν πατατάκια που είναι 80% αέρας. Γιατί καλύτερα πουλά ένα πακετάκι έτσι, παρά έτσι και να έχει μόνο τόσα πατατάκια μέσα. Όταν βλέπω άνθρωπους που γράφουν στα κάτω στα σχόλια τον πείτε μου εσείς την απάντηση τυρόπιτα. Όταν είμαι στη δουλειά και παίρνω το κινητό μου για ένα λεπτό και εκείνη την ώρα με βλέπει το αφεντικό και φωνάζει γιατί νομίζει ότι τόση ώρα δεν δουλεύω. Με ξενερώνει. Όταν διαβάζω όλη την μέρα και λέω ας πάρω το κινητό μου για 2 λεπτά και εκείνη την ώρα παίρνει η μαμά μου και μου λέει καλά ρε δεν διαβάζεις. Το έχουν πολύ αυτό το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Ευτίζα. Τυροπίτα. Όταν βλέπω ένα βίντεο και πάνω στην καλή στιγμή βάζει διαφημίσεις. Έλεος. Συμφωνώ την ώρα που βλέπεις ένα βίντεο. Μέρα νύχτα παίζουμε δεν πρόκειται να χάσω. Έλα να σου πω. Με ξενερώνει όταν λες. Αλλά. Το έχω σταματήσει αν δεν το πρόσεξες. Αλλά μπορεί να το φέρω πίσω. Μόνο για σένα. Όταν προσπαθώ να πατήσω like σε ένα σχόλιο από κινητό και με πάει στα σχόλια. Αυτό δεν θα το βάζα. Αλλά είχε σχεδόν 350 likes. Και δεν ήξερα ότι αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά έτσι φαίνεται. Εσένα τι σε ξενερώνει? Εμένα με ξενερώνει που έχει 5 χρόνια που θέλω χορηγία από την Adidas και με γράφουν. Το λέω εδώ στο πείτε μου εσείς, γιατί για πολύ καιρό στα πείτε μου εσείς έλεγα του τους να κάνουμε μαζί τραγούδι. Και πέτυχε. Με ξενερώνει όταν μου συμβαίνει αυτό. Ξυπνάω, βγαίνω έξω, βλέπω τον Τούτσεϊ, βγαίνω φωτογραφία μαζί του. Και γίνεται αυτό. 2-3-4-1. Δηλαδή, βγαίνω έξω, βλέπω τον Τούτσεϊ, βγαίνω φωτογραφία μαζί του, ξυπνάω. Α, γλυκό το σχόλιο σου. Με ξενερώνει το μικρό πουλί του Θρίτσεϊ. What?
Όταν μας βγάζουν φωτογραφία και υπάρχουν δύο κάμερες και δεν ξέρεις που να κοιτάξεις. Το παθαίνω εγώ συχνά. Παιδιά που βλέπω. Έχετε ξαναδεί τέτοιο μολύβι? Okay. Ξενερώνω όταν στο Minecraft. Up! You lost me at Minecraft. Όταν ψάχνεις κάτι για μια ώρα δεν το βρίσκεις. Βρίσεις και έρχεται κάποιος άλλος και το βρίσκει απευθεία. Και είσαι σε φάση καλά που ήταν. Στον κολόσου. Έσπασα το μολύβι. Με ξενερώνει όταν ξυπνάω 2 λεπτά πριν το ξυπνητήρι. Εδώ διαφωνώ. Καλύτερα γιατί σβήνεις το ξυπνητήρι πριν σε ξυπνήσει. Δεν σε ξενερώνει όταν σε ξυπνάει το ξυπνητήρι? Όταν της λέω σ' αγαπάω και μου λέει κι εγώ κολλητέ μου. Oh, she dunked that friendzone on you, bitch! Friendzone, motherfucker. Με ξενερώνει όταν ανοίγω το PlayStation για να παίξω Fortnite και τελικά κάνει update. Εδώ φίλε μου ξέρεις τι κάνεις. Παίζεις κάτι άλλο! Ξενερώνω όταν μου μπαίνει το βρακί στον κόλο και δίπλα μου είναι η κόμενά μου. Όντως, όταν γενικά οποιονδήποτε γύρω σου και σου μπαίνει το βρακί στον κόλο και είσαι σε φάση... Ξενερώνω όταν μπαίνει κάποιος στο δωμάτιο μου για να με ρωτήσει κάτι και μετά αφήνει την πόρτα ανοιχτή! Ου, σε νιώθω! Μου το κάνουν σαν κάνω edit, μου το κάνει κάτι σαν παίζω PlayStation. Το κάνω κάποτε στον εαυτό μου και νευριάζω. Ενώ αφήνω την πόρτα ανοιχτή ή μιλάω στον εαυτό μου. Μιλάω στον εαυτό μου. Με ξενερώνει όταν μου λένε πως θα έχουμε κενό και μετά βλέπω τον καθηγητή στο διάδρομο. Όντως, μεγάλη ξενέρα. Κύριε, άκουσα ότι πέθανες. Τώρα μου τα χάλασες. Όταν κοιμάμαι και με ρωτάει ο άλλος, κοιμάσαι! Και με ξυπνάει! Ναι, ευχαριστώ για την ερώτησή σου. Κοιμόμουν! Θέλεις κάτι? Όχι! Γιατί με ρώτησες! Εμένα δεν με ξενερώνει τίποτα. Ζω την κάθε στιγμή and I live life to the fullest. Υπάρχουν τέτοια πλάσματα? Οι διπλές διαφημίσεις στο YouTube όταν βλέπω βιντεάκι πώς να φτιάξω γαμάτες φακές. Πολύ συγκεκριμένο βίντεο. Λέει η Αγιά Μαρίκα. Αου. Το έγραψες με το flip phone σου? Ρε φίλε, ξενερώνω όταν βλέπω στις ειδήσεις πως κάποια καθηγήτρια πήγε φυλακή για σεξουαλικές σχέσεις με μαθητή. Γιατί δεν είχα και εγώ τέτοιες καθηγήτριες? Και εγώ την ίδια σκέψη κάνω. Και τελευταίο, με ξενερώνει όταν βλέπω άθεους που δεν πιστεύουν σε μένα. Τότε απόδειξε την ύπαρξή σου. Μπράβο, ωραίες απαντήσεις, ξενέρωτη! Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, η σημερινή χορηγία είναι το like κουμπάκι. Γι' αυτό πατήστε το like γιατί με βοηθάει! So, για το επόμενο επεισόδιο. Τώρα τελευταία έχω κατάθλιψη. Νιώθω λυπημένος. Τι να κάνω για να μην νιώθω λυπημένος? Ψυχολόγε μου εσύ. Γράψε την απάντησή σου πιο κάτω στα YouTube comments και θα διαλέξω τα αγαπημένα μου στο επόμενο επεισόδιο του... Βάλε αυτά που έβαλες στο intro. Γιατί? Απλά βάλτα μισό λεπτό. Γιατί? Ρε σου λέω βάλτα. E3J, έλα να δεις. Τι είναι? Δες. Τι είναι ρε? Δες τώρα τι θα βάλει αυτός. Ρε μαλάκα, τι κάνεις ρε, μα πόσο... Πόσο φλόρος είσαι! Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουμε καν σε αυτό το κανάλι. Κλείσε το κανάλι σου να ησυχάσουμε. Τι κάνει αυτός ρε για προβολές? Ρε κλείσε το κανάλι σου ρε. Ναι ρε κλείσε το κοίτα κανάλι. Κοίτα λίγο τη ζωή σου ρε μαλάκα. Δες πως είσαι ρε.